ασυμβίβαστα θα προχωρήσουμε. Παρά τους εκβιασμούς, παρά τις πιέσεις, αυτή την εντολή έχουμε πάρει. Και να το ξεκαθαρίσω, προσωπικά εγώ, αλλά και η παράταξή μας, λογοδοτεί μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν συγκυβερνούμε με κανέναν. Από το Μοσχάτο, όπου ξεκίνησε τις εξορμήσεις του εν ώψη ευρωεκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το θέμα των οικονομικών συμφερόντων, ζητώντας την ψήφο των πολιτών και κατηγορώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι τους νοιάζει μόνο πώς θα τον ρίξουν. Για να στείλουμε ισχυρή τη Νέα Δημοκρατία και εμένα προσωπικά στην Ευρώπη για να μπορώ να διαπραγματευτώ, αλλά για να έχουμε και μια ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση απέναντι σε όλους όσοι, προσέξτε, δεν προτάσουν καμία εναλλακτική πολιτική πρόταση. Τους ενδιαφέρει ένα πράγμα μόνο. Πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Τίποτα παραπάνω. Ο Στέφανος Κασελάκης, που βγήκε με πενθήμερη άδεια από το στρατόπεδο της Θήβας, γιόρτασε τα 36 γενέθλιά του στο Ψηρή και έστρεψε τα πυρά του στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών. Τίποτα δεν έγινε για αυτές τις οικογένειες. Και οι δύο υπουργοί που παραιτήθηκαν έγιναν από αποκάλυψη μιας εφημερίδας ενός site. Όχι εξαιτίας της μομφής, όλος ο ψηφισμός, τη ειρωνία και λαζονία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Το ΠΑΣΟΚ κρατάει ψηλά τους τόνους μετά τις κατηγορίες της κυβέρνησης κατά Ανδρουλάκη ότι λειτουργεί ως εντολοδόχο συμφερόντων, αλλά και την αποκάλυψη ότι το βράδυ της περασμένης Κυριακής οι υπουργοί Γιάννης Μπρατάκος και Σταύρος Παπασταύρου βρίσκονταν σε κοινωνική εκδήλωση στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εφημερίδας στο Βήμα. Την ίδια ώρα που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη η κυβέρνηση, διότι όχι ότι ενοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι που πήγαν στην κοινωνική, όπως είπε, εκδήλωση κλπ. Αλλά γιατί αυτό το αρνούνταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η κυβέρνηση λοιπόν πιάστηκε να ψεύδεται, γι' αυτό το λόγο και αναγκάστηκε να αποπέμψει δύο υπουργούς. Για την πρώτη κοινοβουλευτική ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει λόγο ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες. Μια πρόταση διψηφίας έγινε. Ανοιχτή κοινοβουλευτική διαδικασία είναι αυτή. Τι πάει να πει εντολοδόχος πολιτικών. Δηλαδή οι υπουργοί που φύγανε τι ήταν. Οι διπαρετήσεις των υπουργών αφορούσαν τα ζητήματα περί διαπλοκής. Αλλά και ήταν η ήττα του κυρίου Μητσοτάκη, η πρώτη του ήττα κοινοβουλευτικά μετά τα 5 χρόνια που είναι πρωθυπουργός. Με εσωτερική αναδιάταξη αναμένεται να γίνουν οι αλλαγές στο Μέγαρο Μαξίμου, με το Μάκη Βορύδη να αναλαμβάνει μέρος των αρμοδιοτήτων του Σταύρου Παπασταύρου στο νομοθετικό έργο και να μετακομίζει στο Μαξίμου.